Σήμερα γιορτάζουμε τα ελευθέρια. Έχουν ξεκινήσει οι εορταστικές εκδηλώσεις εδώ και λίγες μέρες για τα 100 χρόνια ελευθέρωσης Μακεδονίας. Έτσι καθημερινά γιορτάζουμε και μία πόλη. Σήμερα γιορτάζουμε την Κέλλη, ένα τοπικό διαμέρισμα ηρωικό, σε αντίξωες συνθήκες εδώ οι κάτοικοι, παρά τα αυτά είχαν μεγάλη συμμετοχή στους αγώνες για την ελευθέρωση. Ο πρόεδρος και η τοπική κοινότητα αλλά και οι κάτοικοι του χωριού διατηρούν αυτό το έθιμο και γιορτάζουν έτσι τιμώντας τους ήρωες αυτούς που αγωνιστήκανε για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τηρούν αυτές τις ιστορικές μνήμες και μεταλαμπαδεύουν τα ιστορικά γεγονότα στα νέα παιδιά. Πιστεύω ότι έχουν τη σημασία τους και ειδικότερα τις μέρες που περνούμε πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του παρελθόντος για να δούμε ότι η Ελλάδα ξεπερνούσε τα προβλήματά της μέσα από την συνένωση δυνάμεων και την ομοψυχία που υπήρχε. Έτσι πιστεύω και εγώ σήμερα ότι χρειάζεται ομοψυχία και να έχουμε υπομονή έτσι και θα λύσουμε τα προβλήματα που σήμερα βέβαια δεν είναι δυναμικά, είναι οικονομικά. Αλλά και αυτά δειπνοπαθούν το λαό, δημιουργούν προβλήματα και πιστεύω ότι με την ομοψυχία θα ξεπεράσουμε. Φίλα μου, δίπλα μου θα είσαι λίγο ένα μέτρο για να μπορώ να κουνούμε λίγο. Η οποία, όπως είπα, είναι μια ζωντανή κοινότητα, ένα ζωντανό χωριό
Σας καλωσορίζω λοιπόν με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στην λυπή αυτή εκδήλωση που για μας έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία. 6 Ενδεκάμβου 1912, ημερομηνία ορόσημο για το μικρό μας χωριό. Η χρονική απόσταση σαφώς και είναι μεγάλη, αλλά να ξέρετε πως σε καμιά περίπτωση δεν είναι ικανή για να μας κάνει να ξεχάσουμε. Είναι η μέρα πέμπτη, αλλά ταυτόχρονα πανηγυρική σήμερα για το χωριό μας, γιατί χάρη στην αυτοδυσία και των δικών μας ανθρώπων, των οποίων θαυμάζουμε τον ηρωισμό τους, μπορούμε εμείς σήμερα, ή τουλάχιστον μπορούσαμε, να ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μας επέτρεπε να κάνουμε σχέδια και όνειρα. Η δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να γίνει, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτός ο αποδογισμός, γιατί πολύ απλά ο επαιτειακός εορτασμός του γεγονότος των 100 χρόνων συμπίπτει με μια χρονική στιγμή η οποία πιστεύω πως θα μείνει στην ιστορία ως η εποχή των μνημονίων. Θα τολμούσα να πω πως τα τελευταία 4 χρόνια δεν ζούμε ελεύθερα ή τουλάχιστον ζούμε όπως τρώσαμε. Αν μπορούσαμε να είχαμε απέναντί μας έναν από αυτούς τους ήρωες οι οποίοι έπεσαν στο βωμό της πατρίδος, να είστε σίγουροι πως θα ήταν πικραμένος. Αυτή τη μικρή και παραξηγημένη γωνία του πλανήτη μας, την οποία αυτός ονόμαζε πατρίδα και που φαίνεται πως κρύβει πάρα πολλές ομορφιές, κρύβει πάρα πολλά χαρίσματα, τα οποία δυστυχώς κάποιοι την επιβουλεύονται, κάποιοι τα ζηλεύουν και θέλουν να μας τα αφαιρέσουν, μας την παρέδωσαν ελεύθερη. Το ερώτημα είναι το τι πράξουμε εμείς γι' αυτό. Είναι ώρες πραγματικά να αναρωτιέμαι αν εμείς είμαστε οι απόγονοι αυτών των ηρώων. Εμείς η γενιά της καλοπέρασης, η γενιά της τεχνολογικής απογείωσης, του κορεσμού, δείξαμε δυστυχώς τάσεις αυτοκαταστροφής. Χαλαρώσαμε, ξεχάσαμε, απολέσαμε αξίες και αρετέως αιώνων, καταχραστήκαμε την ελευθερία και τη δημοκρατία μας, αποκοπήκαμε από την Εκκλησία μας, χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Μας μίλησαν για παγκοσμιοποίηση, προοδευτισμό και εμείς κάναμε ως σημαία τους την ασέβεια, την κατάκριση και την αλυθικότητα. Παρασυρθήκαμε από ανύπαρκτους πολιτισμούς. Θεωρούμε πλέον πρόοδο και όχι αγένεια να μην σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Θεωρούμε πρόοδο και όχι ύβρι να αποκατηλώνουν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας από τις αίθουσες στο σχολείο μας και να μην αντιδρούμε, να μην διαμαρτυρόμαστε. Θεωρούμε κιτς και ξεπερασμένες τέτοιου είδους μνημόσυνα και εκδηλώσεις και προοδευτικές τις παρελάσεις ομοφυλόφιλων. Κάποτε η Εκκλησία, το σχολείο και η κοινότητα ήταν πάρα πολύ κοντά και γεωγραφικά και ιδεολογικά και εργάζονταν για το κοινό συμφέρον. Μην βιαστεί κάποιος να πει πως είμαι υπέρμαχος μιας ξεπερασμένης εποχής. Το σίγουρο βέβαια που θα σας πω είναι ότι δεν είμαι υπέρμαχος μιας παγκοσμιοποιημένης ισοπαίδωσης και χειραγώγησης λαών και πολιτισμών η οποία γίνεται κάθε μέρα. Αν θέλουμε να μην συνθληφούμε από την παγκοσμιοποίηση, οφείλουμε και έχουμε θέος έστω και από εδώ, από τη μικρή και ασήμαντη κέλη, να στείλουμε ένα μήνυμα συνάθρησης όλων των δυνάμεων, ομοψυχίας, εισπύρωσης, για να μπορέσουμε να βγούμε αλόβητοι από τον ηθικό μαρασμό, την ψυχολογική καταράκωση και την οικονομική υπανάπτυξη. Είμαι από το Βαρικό Χωριό Κέννη. Είναι μια βαθιά συγκίνηση που μοιραζόμαστε μαζί σας τη μεγάλη χαρά της απελευθέρωσης της περιοχής σας και του Δήμου Αμιντέου που έγινε πριν 100 χρόνια. Θέλω να εκφράσω επίσης τη συγκίνησή μου, γιατί τέτοιες μέρες μας περιβάλλουν τα ιδανικά της ελευθερίας, όπως έχει αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αγαπητός Πρόεδρος. Είναι ιδανικά τα οποία δίνουν αρχές και στήριγμα στη δική μας πορεία για να συνεχίσουμε αλόγητη τη δύσκολη και ανοιχτή μας πορεία. Εύχομαι σύντομα ο ελληνισμός στο σύνολό του να γευτεί καλύτερες μέρες και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί σε μια πορεία προόδου και ευκαιρίας όπως είμαστε. Με την ελευθερία των 4 Βαλκανικών χωρών, τον Οκτώβριο του 12, βρήκε την Ελλάδα με 120.000 άντρες, την Σερβία με 220, την Βουλγαρία με 320 και το Μαυροβούνι μόνο με 30, να κηρύσουν τον πόλεμο κατά της Τουρκίας για να αποδιώξουν επιτέλους από την Ευρώπη τον βάρβαρο Ασιάτη Οθωμανό. Σημειωτέω ότι ενώ μεταξύ Βουλγαρίας-Σερβίας υπήρξε μυστική συνθήκη περί διανομής των εδαφών τα οποία θα απελευθερώνονταν, μεταξύ Ελλάδος και όλων των υπολείπων δεν υπήρχε καμία αντίστοιχη συνθήκη. Δηλαδή θα ίσχυε ο κανόν της προτεραιότητας. Όποιος προλάβει πρώτος.